Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, είναι ίσως το τελευταίο βίντεο που θα με δείτε ως κοκκινομάλα ή κάτι σαν κοκκινομάλα, δεν το λες και πολύ κόκκινο αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μαλλιά μου. Θέλω να πω ότι είναι πάλι λαδωμένα τα μαλλιά, γιατί έχω πάλι λαδάκια, οπότε μην νομίζετε ότι έπαθα κάτι, ούτε ότι είναι υγρά, γιατί μπορεί να φαίνονται λίγο υγρά. Γιατί θα τα κάνω δεκαπάς, οπότε τα ενυδατώνω όσο πιο πολύ μπορώ, τα είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, ας περάσουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Σήμερα έχουμε ένα μακιγιάζ, αυτό που βλέπετε ουσιαστικά να φοράω στο πρόσωπό μου. Είναι πανεύκολο, είναι πάρα πολύ γρήγορο, δεν έχει σχεδόν τίποτα το ιδιαίτερο κτλ. Αλλά παράλληλα θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μακιγιάζ. Κάτι το οποίο μπορείτε να το φορέσετε και σε πιο καθημερινή βάση, βασικά κυρίως καθημερινή βάση. Ναι, πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένα μακιγιάζ το οποίο μπορεί να ταιριάξει στην καθεμία από εσάς και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα, γιατί κατά τη διάρκεια που βαφόμουν, που ήταν πάρα πολύ λίγο, δηλαδή πραγματικά το βίντεο τελείωσε στο πι και φι, πραγματικά το διασκέδασα και έτσι όπως εξελισσόταν το μακιγιάζ μου άρεσε πάρα πολύ και μου ανέβηκε η διάθεση, οπότε ευτυχώς που αποφάσισα να κάνω ένα tutorial σήμερα. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτό είναι λοιπόν το look, άμα θέλετε να δείτε πώς έγινε, συνεχίστε να βλέπετε. Θα βάλω από την L'Oréal Paris το Revitalift το Magic Blur, το οποίο το έχω ξαναδείξει στο κανάλι μου και σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλό στο να καλύπτει τους πόρους, οπότε θα πιέσω εδώ πέρα, στα σημεία που έχω πιο έντονους πόρους, για να μπορέσει να καθίσει το foundation σωστά και να γίνει πιο αψεγάδιαστο, γιατί μπορεί να είναι ένα ελαφρύ μακιγιάζ, αλλά θέλουμε να είναι όσο πιο αψεγάδιαστο μπορούμε. Δεν θα βάλω κάτι άλλο ως primer στο πρόσωπό μου, θα το αφήσω έτσι ελαφρύ, γιατί δεν αντέχω λόγω της ζέστης, δεν χρειάζεται κιόλας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν να καλύψω λίγο τους πόρους και θα περάσω κατευθείαν στο foundation. Θα χρησιμοποιήσω το Wet n Wild το Photo Focus. Χρησιμοποιώ δύο συνδυαστικά, το Soft Ivory και το Rose Ivory, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο στην απόχρωση που θέλω. Είναι πάρα πολύ ελαφριά η σύστασή του, η σύνθεσή του, οπότε είναι ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και θα πάω με το σφόγγο από τα H&M και θα το απλώσω σε όλο μου το πρόσωπο. Από ό,τι θα καταλάβετε κατευθείαν δεν έχει πολύ μεγάλη κάλυψη. Και κονσίλερ φυσικά θα επιλέξω από την Catrice το Camouflage. Το έχω δείξει ήδη άπειρες φορές και έχω μιλήσει γι' αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Θα σετάρω τις περιοχές που θέλω να κρατηθούν λίγο πιο πολύ και θα πάω από την Soft Focus της Technique, η οποία είναι μια πούδρα σε ελεύθερη μορφή, και θα ταμπονάρω τις περιοχές που θέλω, οπότε θα βουτήξω λίγο εδώ. Θα βάλω στις περιοχές που έχω το περισσότερο πρόβλημα και θα τα αφήσω πάρα πολύ λίγο, δεν θέλω να κάνω ακριβώς bake, απλά ίσα να σταθεροποιηθεί το μακιγιάζ, οπότε τώρα θα περάσω στα φρύδια και θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία City Color το Duo Brow Pencil with Brush και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Blunt. Αφού ολοκλήρωσα και τα φρύδια μου, πάω να αφαιρέσω τα περιτά από την πούδρα που μόλις έβαλα. Θα περάσουμε στα μάτια, διότι θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρησιμοποιήστε όποια παλετίτσα έχει πάρα πολύ γήινες αποχρώσεις και θα είστε ok. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω Pomels, τη βρίσκεται σε καταστήματα με πολύ οικονομικά προϊόντα. Έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις και θα πάρω ένα fluffy πινέλο και θα περάσω αυτό εδώ πέρα το χρώμα πρώτα σε όλο μου το κινητό βλέφαρο, ίσα ίσα να του δώσει λίγο χρωματάκι, αλλά όχι πολλά πολλά, γιατί θέλουμε να το διατηρήσουμε όσο πιο απλό και κοντά στα φυσικά μας χρώματα. Από ό,τι βλέπετε έχει δώσει λίγο χρώμα πάνω στο πρόσωπό μου. Θα περάσω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα στην πορτοκαλί τη σκιά, παίρνοντας ένα πινέλο πιο ακριβίας, με βλέπετε να το χρησιμοποιώ όλη την ώρα, και θα δώσω λίγο βάση κυρίως στο κεντρικό κομμάτι
του βλεφάρου μου, πάλι όμως χωρίς να τρελαίνομαι και χωρίς να κάνω κάτι ιδιαίτερα, πώς το λένε, ακριβίας. Από ό,τι βλέπετε το έχω κρατήσει πάρα πολύ απλό, οπότε θα πάω πάλι σε αυτήν την πορτοκαλί τη σκιά και με ένα πινελάκι που βοηθάει στο σβήσιμο κάτω από την περιοχή των ματιών θα φέρω το πορτοκαλί. Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και θα πάω τέλος στην πιο σκουρόχρωμη, στο πιο σκουρόχρωμο της παλέτας και θα βουτήξω πάλι και θα το κρατήσω μόνο στην εξωτερική γωνία και μέσα του ματιού για να δώσει λίγο βάθος. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα στα μάτια, από ότι δεν ήταν πανεύκολο και δεν χρειάστηκε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Περνάω σε μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω από W7 Absolute Lashes. Πάει και αυτό, οπότε πάμε να κάνουμε λίγο ζέσταμα στο πρόσωπο και θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της Revolution, που έχει μέσα πάρα πολύ ωραία χρωματάκια για να κάνει κοψίματα. Είναι έτσι μέσα. Θα πάρω ένα πινελάκι για contouring και θα πάω στο πιο σκουρόχρωμο που είναι αυτό εδώ πέρα και θα το τοποθετήσω στο πρόσωπό μου. Πάλι τα κοψίματά μου θα είναι σχετικά διακριτικά, οπότε κάνω στρογγυλές κινήσεις για να μην γίνει πάρα πολύ κοφτερό το αποτέλεσμα. Συνεχίζω λίγο σε κούτελο να του δώσουμε λίγο χρώμα. Θα περάσω για ρουζάκι από μπέλτο του Skin Pocket, το Pressed Rouge, είναι στην απόχρωση 0.54 και σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές, είναι πραγματικά το αγαπημένο μου ρουζ. Και αφού λοιπόν κάναμε αυτά τα πολύ λίγα πραγματάκια, ήρθε η στιγμή να πάμε στο highlighter, το οποίο είναι και το κλειδί ουσιαστικά σε όλο το μακιγιάζ. Για να μην φαίνεται πάρα πολύ matte, θέλω να φαίνεται λίγο πιο υγρό και φρέσκο, οπότε θα πάω πάλι από την παλέτα της Revolution και θα πάρω το πιο ανοιχτό χρώμα, το οποίο έχει ένα απίστευτα ωραίο highlighter και θα το τοποθετήσω σε πάρα πολλά σημεία. Οπότε ξεκινάω από τα βασικά, όπως είναι εδώ πέρα το κόκαλο του μήλου. Και θα βάλω και στη μύτη. Και με ένα τέτοιο πινελάκι θα περάσω και στα κόκαλα του φρυδιού και θα χρησιμοποιήσω από την Essence το The Metals. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σκιά και έχει καταπληκτική απόδοση σαν highlighter, οπότε μπορείτε να την επιλέξετε. Και τέλος θα περάσουμε στο κραγιόν. Εγώ θέλω να βάλω κάτι έτσι πολύ ζωντανό και ωραίο, αλλά δεν ξέρω που είναι. Α, το βρήκα. Λοιπόν, θα πάω από City Color και θα χρησιμοποιήσω από τη σειρά Be Matte Lipstick το νούμερο M10, το Bright Red. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καραλοκόκκινο χρώμα. Και τέλος, για να σταθεροποιήσω το μακιγιάζ μου και να κρατήσει ακόμα περισσότερο, θα πάω σε ένα setting spray και θα χρησιμοποιήσω από Sephora το Beauty Amplifier. Και θέλω να κάνω και κάτι τελευταίο. Θα πάω πάλι από The Metals και θα βάλω λίγο στην εσωτερική γωνία του ματιού. Έτσι, λίγο για να το φωτίσουμε, ένα τσακ παραπάνω. Οπότε ναι, κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το φορέσει οποιοδήποτε. Αν θέλετε, αφήστε μου κάτω σχόλια να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις πάνω στο μακιγιάζ που μόλις είδατε. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαι λογικά ξανθιά, αν όλα πάνε καλά. Φιλάκια πολλά!